Τον έχουν καταλάβει όλοι πια τον Ερντογάν και κανείς δεν πείθεται για τις δηλώσεις της Τουρκίας περί υποστηρίξεως τρομοκρατών που προβάλλει ως δικαιολογία για να μπλοκάρει την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου Ζαν Άσελμπορν, ο οποίος δήλωσε σήμερα πως ο Ταγί Ερντογάν προσπαθεί απλώς να ανεβάσει την τιμή, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι η Τουρκία δεν θα αναλάβει την ευθύνη να γίνει η χώρα που θα εμποδίσει την ένταξη των δύο σκανδιναβικών κρατών στη συμμαχία. Αμφιβάλλω ότι το θέμα για τον Τούρκο πρόεδρο έχει να κάνει πράγματι με τη Φινλανδία και τη Σουηδία και με τις κουρδικές εξτρεμιστικές ομάδες. Αντιθέτως, ο Ερντογάν προσπαθεί να ανεβάσει την τιμή, σημείωσε ο κύριος Άσελμπορν σε συνέντευξή του στη γερμανική ραδιοφωνία και έκανε λόγο για νοοτροπία παζαριού. Η αρνητική στάση της Άγκυρας έχει πιθανότητα σχέση με το γεγονός ότι η Τουρκία ελπίζει σε παραχωρήσεις ίσως ό,τι αφορά την πώληση εξοπλιστικών συστημάτων, ανέφερε επίσης. Μέχρι στιγμής η Άγκυρα αιτιολογεί τις επιφυλάξεις της για το ενδεχόμενο εντάξεως της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, επικαλούμενη σχέσεις των δύο χωρών με το κουρδικό PKK, το οποίο η Τουρκία θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση.